Γεια σας αγαπητοί, αγαπημένοι, πολύ αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 258η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Το θέμα δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα διαφορετικό από, τ από τα αποτελέσματα αν και είναι προώρο να μιλήσουμε, είναι να μιλήσουμε για τα τέτοιου είδου χειροπιαστά αποτελέσματα, ίσω μετά από μία εβδομάδα, ίσω μετά από έναν μήνα, να είμαστε σε θέση να αποτυπώσουμε πολύ καλύτερα αυτά τα οποία θα διεκδικήσουμε και ήδη διεκδικούμε από τι Ηνωμένε Πολιτείε στο πλαίσιο ενό ιστορικού ταξιδίου του Έλληνος Πρωθυπουργού στις Ηνωμένε Κατά την ομιλία του, όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει στο Κογκρέσο, τέθηκαν οι βάσεις για την αμφισβήτηση της προεδρικής προτάσεως, ναι, γιατί μιλώντας στο Κογκρέσο, όπου εκεί θα έρθει προς ψήφιση, αν θα έρθει, οψέποτε έρθει, περί αγοράς, αποκτήσεως, μαχητικών, καινουργών F-16 Viper 40 και τη δυνατότητα αναβαθμίσεω άλλων 80 μαχητικών F-16 τη τουρκική πολεμική αεροπορία. Αυτό οποτεδήποτε έρθει μετά από την σημερινή ομιλία του Έλληνο Πρωθυπουργού, η οποία ουσιαστικώ έφερε επιτάπητο το θέμα τη Κύπρου και κυρίω το τονίζω αυτό. Μίλησε για τις υπερπτήσεις σε κατοικημένα νησιά αυτές οι υπερπτήσεις οι οποίες θα αυξηθούν εάν και εφόσον και μπορεί να έχουμε και αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν και σε μια πιο θερμή έως ολοκλήρως, ολοτέλος θερμή σύραξη εάν και εφόσον η Αμερικανική, το Αμερικανικό Κογκρέσο ουσιαστικά αποδεχθεί και πιεστούν όλοι οι πολιτικοί από το τουρκικό λόμπι, το οποίο θα φανεί ότι είναι ισχυρότερο του Ισπανικού, που είναι πρώτο, του Ισραηλινού, του Αρμενικού και του, Ελληνο... και του Ελλαδοκυπριακού, του ελληνικού λόμπι και περάσει ο νόμος που θα επιτρέπει στην Τουρκία να ενισχύσει τις αεροπορικές της επιχειρησιακές δυνατότητες. Και θέλω σε αυτό το σημείο, τα άλλα θα τα μάθετε φυσικά από τις ειδήσει. Να επιμείνω σε κάποια πράγματα που σχετίζονται με τα F-35, τα F-16 και τα S-400. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι η εικόνα που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, θα κάνω λίγο στην άκρη έτσι να τη θαυμάσετε λίγο, έτσι. είναι μια απόδοση του φίλου μου του Αντωνίου Καρίδη από το WWW Art Station. Είναι ένα F-35, το έχω παρουσιάσει και αν σε άλλες δύο εκπομπές αν δεν θυμάμαι, με σήματα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Δύο F-35, ζεύγος των F-35. Και εδώ το εχθρού αμήνο των 117 α, πτέρυγα μάχης ε, είναι λίγο τροποποιημένο ε, από τον λογαριασμό του Twitter My name is nobody, το όνομά μου είναι κανείς δηλαδή έχει αντικατασταθεί το πάλι ποτέ F4 με το F35. Αυτό λοιπόν είναι μια προσπάθεια έτσι να δείξουμε εικόνες από το μέλλον, ενός πιθανού μέλλοντος, πάντοτε πιθανού, τι θα συμβεί αν η χώρα μας προχωρήσει στην προμηθεία των F-35. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μέχρι στιγμή η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει παραγγείλει 24 συνολικά, έχει παραλάβει 6 καινούργια και μεταχειρισμένα Rafal F3R από την Dassault, τη γαλλική Dassault. Την ίδια στιγμή, είναι κάτι που σας το έχω αναφέρει από πέρυσι και είμαι πολύ σαφής, η Τουρκία προσπαθεί, επιχειρεί με οποιονδήποτε τρόπο να καλύψει πιθανή άρνηση των Ηνωμένων πολιτιων πολίσιος και f F-16 επίπεδου Viper και αναβαθμίσιος ενός ικανού αριθμού 40 καινούργια και 80 μεταχειρισμένα, όπως έχουμε πει, σε επίπεδο επίσης Viper, προσβλέπει στην δυνατότητα την οποία θα μπορούσε να αποκτήσει αγοράζοντας σχετικά συντόμως μεταχειρισμένα Eurofighter, όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουν ε, λάβει χώρα επισκέψεις επισήμων Τούρκων μαθηγούς τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, επισκέφτη την αεροπορικές βάσει στην Μεγάλη Βρετανία και προσπαθούν, εύχομαι να τα πάρουν, πάμε σας το λέω έτσι, εύχομαι να τα πάρουν, να πάρουν το Trans 1, να πάρουν και το Trans 2 και με αυτόν τον τρόπο να φύγουν μακριά, μακριά από την Χωάνη του Αμερικανικού εξοπλισμού. Και αυτό θα έχει στρατηγικές συνέπειες, όπως επίσης και επιχειρησιακές συνέπειες. Ο στόχος όλων αυτών, των τουρκικών δηλαδή πράξεων, είναι να μπορέσουν να αποκτήσουν ικανούς αριθμούς μαχητικών έως ότου, όπως νομίζουν, όπως οραματίζονται, όπως ευελπιστούν, ενταχθεί, υλοποιηθεί και εφόσον είναι επιτυχής η σχεδίαση, το νέο τουρκικό μαχητικό εγχωρίου σχεδιάσεως όπου προσβλέπουν και εδώ είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως έχω πει και στο παρελθόν πρώτα από εδώ το ακούσατε από την εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την προσπάθειά τους να επιτύχουν δηλαδή την προσπάθειά τους να αποκτήσουν έναν κινητήρα της Rolls Royce όπου αυτός ο κινητήρας που θα κινεί και το Eurofighter να μπορεί να ολοκληρωθεί και στο νέο τουρκικό μαχητικό που φέρει μέχρι στιγμή στην κωδική ονομασία TFX. Με ένα μεγαλόπνο σχέδιο και αν δούμε πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του εθνικού άρμπαδος Αλτάι, ε, το οποίο μετά από παρέλευση αρκετών ετών και την σπατάλη πάρα πάρα πολλών δισεκατομμυρίων, να βλέπετε στην Τουρκία υπό τις παρούσες συνθήκες ουδής κατηγορείται για διαφθορά ή για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, εκεί ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά ή πολλό δε μάλλον στους εξοπλισμούς. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια που μέχρι τώρα παρουσιάστηκε και με ενωτιοκρατικό κινητήρα, εν τούτης, όμως τώρα θα πρέπει να, ε, να, νυμφευθεί, αν θέλετε, ή να υπανδρευθεί το σύστημα, το κυβότιο ισχύω με, το κυβότιο μετα, με το σύστημα μεταδόσεως της ΡΕΝΚ, προκειμένου αυτό το άρμα επιτέλους να βγει σε γραμμή παραγωγής, χωρίς να αναγνωρίζουμε τελικώς αν είναι επιτυχές, θα το δούμε στη συνέχεια από τα δοκιμάσει οι θα υποβληθεί και κυρίως εάν όντω άξιζε αυτή η τεράστια υπερδαπάνη πολύτιμων πόρων εάν για παράδειγμα είχαν διατεθεί στην απευθεία προμήθεια και αγορά παραδείγματο χάρη των τελευταίων εκδόσεων του Παρτ 2. Φίλοι και φίλες, ένα είναι γεγονός ότι σε αυτήν την πλευρά του Αιγαίου, σε μας δηλαδή, επιχειρούν ραφάλ και ήδη έχει ξεκινήσει η αναβάθμιση στον F-16 σε επίπεδο Viper. Σε αυτήν την πλευρά του Αιγαίου μας δίνεται μια δυνατότητα να προχωρήσουμε στην προμήθεια μιας μοίρας 18 με 24 μαχητικά αεροσκάφη F-35A. Σε αυτήν την πλευρά του Αιγαίου επίσης το σύστημα υποστηρίξεως της πολεμικής αεροπορίας έχει ενεργοποιηθεί και ουσιαστικός πρημοδοτείται από φίλους και συμμάχους προκειμένου η ελληνική πολεμική αεροπορία όχι απλώς που είναι, αυτό είναι δεδομένο που σας λέω, να κυριαρχεί σε μια ενδεχόμενη τοπική σύραξη, αλλά και αν ακόμα απαιτηθεί να αυξηθεί ο χρόνος της συγκρούσεως, της σειράξεως αν θέλετε, τα ελληνικά μαχητικά να είναι σε θέση όχι απλώς να νικήσουν κατά κράτο την τουρκική πολεμική αεροπορία, αλλά και να καταστρέψουν ένα μεγάλο αριθμό από ό,τι πιο σύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα τις διαθέτει, τις βάσεις της διαθέτει τι βάσει της πολεμική του αεροπορία, τι βάσει του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, διότι διαθέτουμε πλέον τέτοιου είδου επιχειρησιακέ δυνατότητε. Και αναφέρουμε στο βλήμα Meteor, το οποίο δίνει μια μαγική εντό εισαγωγικών επιχειρησιακή δυνατότητα στα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ τη πολεμική μα αεροπορία. Κάτι που οι Τούρκοι πολλοί θα το ήθελαν να αποκτήσουν. Γνωρίζουν τι εστί Ραφάλ από την συνεκπαίδευσή του με την Καταργιανή αεροπορία. Και εδώ το ακούσατε για πρώτη φορά ότι το Κατάρ έχει αποκτήσει αεροσκάφη Ραφάλ όταν συζητεί το η ενδεχόμενη, όπω και γένετο πρόκτησης τέτοιων γαλλικών μαχητικών από την πολεμική μας αεροπορία και θα ήθελαν πάρα πολύ να μάθουν πώς να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το βλήμα που είναι για τις δικές μας συνθήκες και κάτω από τη ρουμένη των αναλογιών ως game changer όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες για την περιοχή των αεροπορικών επιχειρήσεων στο Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως εδώ θέλω να σας πω κάτι. Αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία πάρει το πράσινο φως, αν είναι και αυτό ένα σενάριο, έχει βέβαια πολύ μικρά δυνατότητε. Μετά, μάλιστα και από, την, από, τα συνεχή, αν θέλετε, πείσματα, τα γεωστρατηγικά πείσματα που κρύβουν υπό ε, γεωπολιτικές αλαζονίες γεωπολιτικέ του Ταγί Περντογάν, αναφορικώ με την ανεφόρων ανεφόρον υποστήριξη τη εντάξεω τη Φιλανδία και τη Σουηδία στην, Ευρωπαϊκή στην, στην, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Αν λοιπόν οι Τούρκοι επετύχανον να έχουν 40 καινούργια μαχητικά και να αναβαθμίσουν άλλα 80, θα προσάυξαν τον αριθμό των καινούργων μαχητικών, εδώ θέλω να σταθώ λίγο, κατά 40 μονάδες. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε προγραμματίσει την προμήθεια 24 ραφάλ καινούργιοι και μεταχειρισμένα. Αυτή λοιπόν, 12 και 12, αυτή λοιπόν η στρατηγική, στα 24 αυτά, αν προσθέταμε και άλλα 24 F-35, αυτομάτως θα ήμασταν 48, δηλαδή 8 επιπλέον αεροσκάφη σε ποσοτικό το τονίζω επίπεδο, αν και αυτό σε επιχειρησιακές συνθήκες δεν λογίζεται επακριβώς, δηλαδή έχω περισσότερα, έχεις λιγότερα, κερδίζω εσύ χάνεις. Όχι. Έχει να κάνει με πάρα πολλές ποιοτικέ διαφορές με θέματα στρατηγικής, με θέματα τακτικής και διάσεως, με θέματα όπλων που φέρουν αυτά, που θα αναφερθούμε αμέσως στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο απολύτων αριθμών, η τουρκική πολεμική αεροπορία θα ουσιαστικώ θα αύξανε και άλλο την ποσοτική διαφορά, την αριθμητική διαφορά σε βάρο τη πατρίδα μα. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι άκρο απαραίτητη η προσθήκη νέων μαχητικών αεροσκαφών. Πάμε τώρα στο θέμα του F-35. Όχι, μάλλον πριν πάμε στο F-35, να μιλήσω για το θέμα των όπλων που σα έλεγα προηγουμένω. Ξέρετε, η Τουρκία δεν θέλει απλώ να αναβαθμίσει και να αγοράσει καινούργια F-16. Θέλει και κάτι παραπάνω. Θέλει να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Και αυτό είναι πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό. Στα αμερικανικά, αμερικανικής σχεδιάσεως μαχητικά, όλα εκείνα τα οπλικά συστήματα, τα οποία η Ιδία έχει αναπτύξει και είναι έτοιμα προς παραγωγή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα βλήματα SOMJ, στην κλάση SOM, C, J, -D, όπως ακριβώς, ή όπως ακριβώς τα λένε. Αλλά, αυτό προβλεπόταν και για το F35, αλλά και σε μια νέα γενιά βλημάτων και βομβών, όπως είναι τα νέα βλήματα αέρος-αέρος, τα BOSCH-DOGAN και JOG-DOGAN, όπως τα ονομάζουν, και άλλε Θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή για τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στην τουρκική, στο τουρκικό marketing εξοπλισμών να λέει ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να σας προσφέρω εναλλακτικέ λύσεις σε βάρος των αμερικανικών οπλικών συστημάτων, ναι, <Σελίου> άρα θα, 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 θα καθιστούν, θα, 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 αναβαθμιστούν τα οπλικά του συστήματα σε άκρο επίπεδο marketing ανταγωνιστικά των δυτικών. Σαφώς και οι Τούρκοι αναμένουν και περιμένουν να παραλάβουν τον, την τελευταία έκδοση του AMRAM, Advanced Medium Range and Earth Missile, AJ-120D, -E η οποία έχει πολύ πιο έχει καλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες. Αλλά ακόμα και αν δεν τους δοθεί αυτό το βλήμα, και μόνο η δυνατότητα ολοκληρώσεω στο integration που λένε οι Αγγλοσάξονε όλων αυτών των οπλικών συστημάτων και των βομβών θα δώσει στη συνέχεια, θα αφήσει το πεδίο ανοιχτό στους, στις τουρκικέ πολεμικέ βιομηχανίε να προσεγγίσουν όλε τι αραβο ισλαμικες χώρε. Ναι, που έχουν καλέ σχέσει. Αραβο, παύλα, Ισλαμικέ χώρε. Από τον Ειρηνικό ωκεανό και τον Ινδικό μέχρι και τη Μεσόγειο και αλλού και να πολλούν στους χρήστες των F-16 αυτό ακριβώς το οπλικό σύστημα το οποίο θα απαιτήσουν να έχει πιστοποιηθεί. Άρα δεν είναι απλά η απόκτηση και η προμήθεια μόνο των Αμερικανικών F-16. Έχει και ουρά όπως αντιλαμβάνεστε πίσω. Αλλά όμως θα επανέλθουμε εάν και εφόσον αυτή η πρόταση ολοκληρωθεί. Πάμε λοιπόν και σε κάτι άλλο. Το σύστημα S-400. Ξέρετε, το αντίδοτο για τα F-35 από αυτούς που χρησιμοποιούν και επιχειρούν με ανατολικά, ρωσικά, ρωσο-ουκρανικά μέχρι πρώτη συστήματα είναι οι συστοιχίε βληματων βλημάτων επιφανίας αέρος τύπου S-400 και S-500 προμηθεύς. Αν λοιπόν η Τουρκία δεν μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή την αμερικανική με την Αμερικανική εμπνεύσεω και σχεδιάσεω αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του, η απόκτηση μια επιπλέον μοίρα S400 είναι μονόδρομο. Δηλαδή, οι Τούρκοι αναγκαστικώ θα πρέπει να στραφούν στο να προμηθευτούν ακόμα μία μοίρα, την οποία έχουν ήδη συμφωνήσει με την Ρωσία, απλώ το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία το καθυστέρησε. Αλλά δεν θα καθυστερήσει για πολύ, δεδομένου ότι η Τουρκία όταν δει, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι, ήταν άκρο σημαντική και συμβολική η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, μη τους δεν είπε απλώς μην, α, μην αγοράσουν, μην τους δώσετε τους Τούρκους άδεια, μίλησε για εν γέννη ενίσχυση της τουρκικής α, αμυντικής δυνατότητος, που χρησιμοποιείται για αναθεωρητικούς σκοπούς, για λόγους γεωστρατηγικού εκφοβισμού το γεωστρατηγικό bullying που έχουμε ε, αναφέρει και στο, κατά το παρελθόν στην εκπομπή μας και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία όχι μόνο βρίσκεται δίπλα παρά το σχεδόν πλευρό της Ρωσίας αλλά ήδη βοηθά είναι λειτουργιός πρόξη της, της Μόσχας στο θέμα της εισόδου των νέων μελών Φιλανδίας και Σουηδίας Αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει ένα αποτέλεσμα. Ποιο, ποιο, είναι το αποτέλεσμα αυτό. Ότι εμείς θα έπρεπε εδώ και αρκετό καιρό να είχαμε σχεδόν μαζί με τα Ραφάλ προβεί εγκαίρος στην παραγγελία των F-35. Και η παραγγελία των F-35, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα του κυρίου Νέσβρου στην Καθημερινή, και προσδιορίζει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά, να αποστείλει στην Αμερικανική μία επιστολή LOR, Letter of Request, for, για, yeah, Letter of uh, Accusation and Acceptance. acceptance. Δηλαδή αυτό προς, προς πτήσεως και αποδοχής. Αυτή η επιστολή δηλαδή με την κωδική ορολογία θα είναι εκείνη η οποία θα κλειδώσει και και θα ξεκλειδώσει επίση τι διαδικασίε. Είναι διαδικαστικό το θέμα. Μην ξεχνάμε, η Αμερικανική διοίκηση έχει διάφορα διαδικαστικά επίπεδα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιο να, να, τα αγνοήσει. Και πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ζητηθούν από τι ΗΠΑ η πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία αμυντικό υλικό. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο και με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία τώρα βρίσκεται σε μια ευκαιρία λόγω του κορονοϊού και κάποιων ε, αν θέλετε, ανοχών εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Μην ξεχνούμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία συνεχίζει να προσέχει πάρα πολύ καλώ το δημόσιο χρέο τη, το κοιτάει το. Είναι κάτι το οποίο πάντοτε μα προβληματίζει. Πρέπει να έχει τη δημοσιοοικονομική δυνατότητα να προβεί σε αυτού του είδου την αμυντική επένδυση. Και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό στην έννοια τη αμυντική επενδύσεω. Η αγορά μαχητικού πέμπτη γενιάς δεν είναι απλά αγορά. Είναι μια επένδυση η οποία πρέπει να γίνει με πολύ σφαιρικό και συγκεκριμένο τρόπο. Μάθαμε λοιπόν από το ίδιο δημοσίευμα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Lockheed Martin να επενδύσει στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Θεμητό. Θα, Θα δούμε και τους όρους και πώς αυτό τη διαδικασία που πρέπει να γίνει. Σκεφτείτε όμως ότι εάν εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι θα δούμε ποιες είναι οι δημοσιονομικές συνθήκες τις οποίες θα κυριαρχούν στην ελληνική οικονομία το 2023-2024 με προοπτική να παραδοθούν κάποια αεροσκάφη κάπου στα τέλη μεταξύ 2027 και 2029, κάτι που το θεωρώ μάλλον αισιόδοξο, διότι αν κρίνουμε από τις παραγγελίες οι οποίε έχουν, συνεχώς λαμβάνονται από χώρες οι οποίε μέχρι φορά δεν πιστεύαμε ότι θα Αποκτούσαν F-35 και δεν αναφέρομαι στην Αλβετία, αναφέρομαι κυρίω στην Φιλανδία με τα 65 περίπου F-35 που έχει παραγγείλει. Αντιλαμβάνεστε, σύν γερμανική παραγγελία που την αναμένουμε, θα αντιλαμβάνεστε πλέον ότι ο χρόνο παρα... παραδόσεως απομακρύνεται. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε σε υποδομέ. Το F-35, όπω και κάθε αεροσκάφο τετάρτη πλά γενιά, είναι πέμπτη γενιά το F-35 αναφέρομαι σε αυτά τα οποία επιχειρούν ήδη στην πολεμική αεροπορία μα, χρειάζεται ένα ικανό χρόνο εκπαιδεύσεω του προσωπικού. Και σε αυτό το σημείο θα ξεφύγω λίγο από τα καθιερωμένα και θα πω το εξή. Ξέρετε, καλό είναι να αγοράζουμε μαχητικά, αλλά πρέπει να έχουμε αξιωματικού, υπαξιωματικού, τεχνικού που να μπορούν να επανδρώνουν όλε αυτέ τι μονάδε συντηρήσεω βάση, σμήνου, μοίρα, σε όλε τι πέριγε μάχε και στα αεροδρόμια τη πολεμική αεροπορία, και με όλο το απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Επίσης, όχι μόνο σε αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε επίπεδο πιστώσεων, δηλαδή δυνατοτήτων, χρηματοδοτήσεως της λογιστικής υποστηρίξεως αυτών των συστημάτων. Άρα θα πρέπει να ξεχάσουμε πλήρως εκείνους τους προϋπολογισμούς, τους ελληματικούς που όλοι έλεγαν ότι κόβουμε λίπος, μεγάλη εννοησία αυτή, και υπάρχει κι άλλο, αναφέρομαι στο θέμα, στο θέμα των προπολογισμών του Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Οχι, όχι, έχουμε αρχίσει και κόβουμε από το κόκαλό μα. Φτάσαμε, στο σημείο να αυτοχειριαστούμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Οι προπολογισμοί, λειτουργικοί προπολογισμοί του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και του ΓΕΑ να πάρουν την ανιούσα. Είναι σαφέ, μιλάμε για αμυντικέ επενδύσει. Και αν αυτό συνδυαστεί και με την είσοδο τη Lockheed Martin στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία και αν αυτό συνδυαστεί με τη δυνατότητα μεταφορά κάποια συμπαραγωγή των μερών του F-35, αυτό θα είναι όχι απλώ θεμητό, αλλά θα είναι κάτι το οποίο κατά την προσωπική μου ταπεινή πάντα την εκτίμηση, το τονίζω, θα έχει δώσει τι δυνατότητε να κερδιθεί ο χαμένο χρόνο των τελευταίων δέκα ετών. Και με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο μαχητικό δεν μπορεί να αγοραστεί από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Και θα χαρούμε πάρα πολύ αν ένα όπλο Πρώτου πλήγματο, όπω είναι το F-35, είναι εκείνο το οποίο θα ενταχθεί το συντομότερο δυνατόν στις, με τα γραμμά τη ελληνική πολεμική αεροπορία. Και θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατόν, το τονίζω. Το συντομότερο δυνατόν για να τα έχουμε αυτά, και εκεί μπορούμε να πετύχουμε και ίσω λίγο καλύτερου χρόνου, και σε περίοδο μαζί με τα όπλα τους όπου στο μέλλον, κάπου δηλαδή στο 2027-2028, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχει ξεφύγει. Διότι η πορεία που θα ακολουθήσει η Τουρκία, η Τουρκία της εποχής, να κάνουμε και μία πρόβλεψη, παρακινδυνευμένη, αλλά έχω όμως την βεβαιότητα των μέχρι τώρα στοιχείων να, να επιχειρηματολογήσω υπέρ. Όντω η Τουρκία θα παραμείνει ο επιτίδιο ουδέτερο, ο οποίο πλέον θα έχει αυξήσει κατά πολύ την απόστασή τη από την Δύση. Κάτι που είναι ήδη γνωστό. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη σήμερα του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν έχει σημασία το ποιο Πρωθυπουργό είναι, έχει σημασία ότι είναι Έλλην Πρωθυπουργό, που μεταβαίνει στι ΗΠΑ και τι λαμβάνει από εκεί. Λαμβάνει από εκεί μια προνομιακή μεταχείριση, την οποία σήμερα την εξηγούμε και επιχειρηματολογούμε υπέρ αυτή ω μια βεβαίωση εκ μέρου των ΗΠΑ ότι εμπιστεύεται περισσότερο την Ελλάδα, όχι ω επιτίδιο φίλο. Επιτίδιο ουδέτερο είναι η άλλη πλευρά, βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, αλλά ω μια δύναμη η οποία δεν είναι δεδομένη. Το τονίζω, δεν είναι δεδομένη. Η Ελλάς πάντοτε ταύτιζε τα συμφέροντά της με εκείνα των ναυτικών δυνάμεων, τα οποία μέχρι και τώρα αποδεικνύουν ότι νικούν σε όλες τις μεγάλες σειράξει κατά τη διάρκεια τη ιστορία. Άρα, θα είμαι με την πλευρά των νικητών, οι οποίοι γράφουν τη σωστή πλευρά τη ιστορία. Για φίλου μου, σε αυτό το σημείο να είμαστε και απολύτω ειλικρινεί και ρεαλιστέ. Αυτό λοιπόν είναι το κλείδωμα που θέλουμε κατά την παρούσα φάση να επιτύχουμε. Δηλαδή, να πούμε ότι χρειαζόμαστε τώρα τα F35, μην το αφήσουμε και ξεφύγει, γιατί αν χαθεί η παρούσα συγκυρία. Και το αναφέρω αυτό διότι τον Ιούλιο θα έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο θα είναι η επίσκεψη μαχητικών F-35 στην 115 πτέρυγα μάχη στην Σούδα, όπου εκεί πλέον θα υπάρξει και δυνατότητα, όχι για πρώτη φορά, αλλά για πιο συγκεκριμένη και ειδική φορά να το, να το δουν από κοντά αξιωματικοί χειριστέ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και τον Ιούλιο περιμένουμε να κάπου μέχρι σε, αυτό, σε αυτή την περίοδο να πραγματοποιηθεί, ίσως και λίγο νωρίτερα, ένα ταξίδι του Υπουργού Εθνικής Αμήνης στην περιο... Ουάσιγκτον, προκειμένου να συζητηθεί ένα πλέγμα δυνατό... δυνατών βοηθειών, δηλαδή υλικού, το οποίο οι ΗΠΑ δεν το χρειάζονται και μπορούν να μας το διαθέσουν και αφορά κυρίως τον ελληνικό στρατό. Θα δούμε αν υπάρχουν συστήματα για το πολεμικό ναυτικό Κάποιε μονάδε. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Εάν και εφόσον. Και πολλό δε μάλλον για την πολεμική αεροπορία. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί των εξελίξεων. Το ότι πήγαμε. Θεωρούμαστε ότι είμαστε εκείνη που μπορεί κάποιο να βασιστεί. Μια υπερδύναμη σε εμά. Αλλά όλα αυτά γίνονται διότι μέχρι τώρα είναι σαφέ ότι η Τουρκία αληθωρίζει πω κάπου αλλού. Είναι, γνωρίζουν όλοι πω η Τουρκία απομακρύνεται από τη Δύση και με διαρκώ αυξανόμενο ρυθμό και συχνότητα και ταχύτητα εννοείται και πρέπει όλοι να επενδύσουν στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι θα επένδυαν πέρσι οι πρόπερς Είναι φυσικά και τα ενεργειακά, αυτό είναι αντικείμενο ιδιαίτερα αναλύσεως το οποίο θα την κάνουμε πάλι εν ευθέτω χρόνο, αλλά στον στρατιωτικό τομέα αυτό το οποίο πρέπει να απαιτήσουμε, δεν ζητάμε, δεν είμαστε ζητιάνοι, απαιτούμε να έχουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητες να συντρίψουμε την τουρκική πολεμική αεροπορία στον αέρα ή και στο έδαφος. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ή αφού ξεκινήσουν οι αεροπορικές επιχειρήσεις. Και κυρίως να γνωρίζουν οι απέναντι, οι αιώνιοι φίλοι και σύμμαχοι, από το 1040 έχουμε ουσιαστικά στρατιωτική εμπλοκή από την περίοδο των Σελτζούρκων Τούρκων, ως αντίπαλοι βέβαια τα τουρκικά φύλλα μας έχουν απασχολήσει και νωρίτερα, αλλά αναφερόμαστε στη νεότερη έκδοσή τους όχι στα τα τουρκομογγολικά, από τους Ελτσούκους και τους ε, στους, μέχρι και τους Οθωμανούς είναι μια σύγκρουση η οποία διαρκεί πάνω από χίλια χρόνια και σε αυτά τα χίλια και πλέον χρόνια ο Ελληνισμός έχει υποχωρήσει από το 50 περίπου της εκατό του χώρου που θεωρείται ως Ελλάς διότι η Ελλάς ήταν και είναι και θα παραμείνει η Ιωνία, κατεχόμενη η Ο Πόντος, η Ανατολική Θράκη, η Κύπρος, τα κατεχόμενα. Διότι πρέπει να βλέπουμε την προοπτική μιας ιστορικής συγκρούσεως. Οι Τούρκοι όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν καμία διάθεση να συμβιβαστούν με το χώρο τους, το γεωγραφικό τους χώρο. Γιατί εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε τέτοιου Υποχωρητικού συμβιβασμού. Όχι, η λύση είναι μία. Αν απαιτηθεί πορεία προ Ανατολά, δεν θα είμαστε οι πρώτοι. Αυτοί θα κάνουν το πρώτο βήμα. Αλλά κι αν ακόμα μας αναγκάσουν να το πράξουμε, εμεί είμαστε ένα χριστιανικό κράτο που είμαστε προμαχώνα, προγεφύρωμα τη Ευρώπη και του δυτικού κόσμου, τη Δύσο εν γένει, τόσο στην Ελλάδα, στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο, όσο και στην Κύπρο. Όπου είναι ενιαίο χώρο, όσο και στο Ισραήλ, όπου είναι και το προγεφύρωμα τη Δύση, ένα μεγάλο και σημαντικό ιστορικό στρατηγικό προγεφύρωμα, ένα κράτο το οποίο βοηθάει τη Δύση να ελέγχει τι μάζε τη μουσουλμανικής Ανατολή. Αυτό το οποίο όλοι θέλουν να αποφύγουν είναι να μην περάσουμε πάλι σε μια περίοδο συνεχών συγκρούσεων. Ήδη υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά στη Δύση, όπω είναι παραδείγματο χάρη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν ειδικέ σχέσει με τη Δύση, όπω είναι το Κατάρ, όπω είναι η Σαουδική Αραβία, όπω είναι η Αίγυπτος. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συμμαχίσουμε και να βοηθήσουμε να πετεθεί του φίλου και συμμάχου, του οποίου αυτού του τύπου, αυτών των περιοχών επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει η Ερντογανική Νεοοθωμανική Τουρκία. Γι' αυτό απαιτείται η πλήρης αναβάθμιση, κάθετος αναβάθμισης των αεροδιαστημικών μας επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Με δορυφορικά συστήματα, με σύγχρονα, με σύγχρονα συστήματα ζεύξεως δεδομένων και μεταφοράς στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, με μη επανδρομένα συστήματα και κυρίως με έναν επαρκή ικανό αριθμό μαχητικών αεροσκαφών 4,5 συν έως πέμπτης γενιάς. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Επανήλθαμε λοιπόν και αυτός ο πολύ καταδομιστικός χάρτης το λέω σε όλους και σε όλες. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική, με τι διεθνεί σχέσει, με την ιστορία, άμα έχει κακέ σχέσει με τη γεωγραφία. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλό γνώστης των γεωγραφικών δεδομένων. Και ήταν κάτι το οποίο, τουλάχιστον η δικιά η γενιά μου, εγώ έχω γεννηθεί το 1965, το μάθαμε, θυμόμαι τότε στο δημοτικό, όταν καθόμουν στο, στο σπίτι μου μαζί με, την, μαζί με τη μητέρα μου, τότε ο πατέρας μου ταξίδευε, ήταν ναυτικός, και Προχωρούσα σε αποτύπωση των χαρτών. Ήταν με ξεπατικό σούρα, αλλά εγώ ήμουν απόψεω τη ακριβού αποτύπωσης αντιγραφή, προσπαθούσα με το μάτι να δω και να ζωγραφίσω τη, γεωγρα... την, ε, τη γεωγραφία την οποία διδασκόμασταν τότε στο δημοτικό σχολείο. Σήμερα λοιπόν η γεωγραφία είναι παρούσα μαζί με την ιστορία. Φίλοι και φίλε, εδώ βλέπετε στο μπλε τι χώρε, τα κράτη-μέλη τη Ατλαντική Συμμαχία. Αυτό που επίση διακρίνεται είναι το τμήμα τη παλαιά Ανατολική Προσίας, που είναι η οι... Κένιξβέργη, το Καλίνιγκραντ, πρωτεύουσα Κενιξβέργκ, το Koenigsberg, το Καλίνιγκραντ, που είναι το ρωσικό έδαφο που δεν επικοινωνεί με την Ρωσία, να τα ρωσικά σύνορα, ούτω ώστε να καταλάβετε από πού ξεκινάνε τα κοινά σύνορα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή η περιοχή μεταξύ Πολωνία και Λιθουανία είναι ένα μικρό κομμάτι των συνόρων. Όπω αντιλαμβάνεστε, η Τουρκία δεν έχει σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εδώ είναι η Γεωργία, εδώ είναι η Αρμενία, εκεί βρίσκεται το Αζερβαϊτζάν. Και στη συνέχεια η Ρουμανία, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ο πρώτο σοβαρό κίνδυνο είναι αν οι Ρώσοι κατορθώσουν και διασπάσουν αυτή την, την άμυνα, που δεν το βλέπω προ το παρόν να γίνεται. Πολλά λέγονται και πολλοί μύθοι έχουν καταρριφθεί. Οπότε θα βρισκόταν και εκείνη σε άμεση επαφή, όπω και οι Πολωνοί, εάν και εφόσον. Εξαιρετική μικρά πιθανότητα δίνω πλέον. Και τα κυρίω σύνορα που είναι μεταξύ Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία στο κομμάτι τη Ανατολική Ρωσία. Η Εστονία και η Λετωνία έχουν αυτό το σημείο που ακουμπά το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Εδώ είναι τα σύνορα. Εδώ, το κύριο όγκο. Τι βρίσκεται εδώ, εδώ προ το βοθνικό κόλπο ή στον κόπρο της Φιλανδία, όπως ονομάζεται. Εδώ βρίσκεται η Αγία Πετρούπολης. Το παλιό Λένιγκραντ, δηλαδή. Η Νορβηγία, που είναι το άλλο κομμάτι, πολύ μικρό, εδώ υπάρχει και η βάση στο Κίρκενες, της Νορβηγίας, που εφάπτεται με τη χερσόνησο της Κόλα είναι άλλο ένα μικρό κομμάτι συνόρων μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στη Νορβηγία, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία και Πολωνία με την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας έχουμε να κάνουμε με κάτι άξιο πρόσεκτο. Λες και επιστρέφει στην χαρτογράφηση των αντιπάλων της δυνάμειος που ελέγχει τη Μόσχα η περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όπου η Φιλανδία μετά από την εισβολή... Η Φιλανδία ανήκε, ήταν κάποτε τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας ήταν η υποκατοχή, η φιλανδή, η Φίνι, Φίνι, Ένα τουρανικό φίλο. Η Φίνι λοιπόν, η φιλανδή, η χώρα των φίνων σημαίνει Φίνλανδ, ήταν εκείνη οι οποίοι απέκτησαν την ανεξαρτησία τους και χάρη στι ανοησίε της Σοβιετικής εποχής, το Νοέμβριο του 1939, η Φιλανδία ήταν η, ήταν η επομένη χώρα μετά από την Πολωνία που δέχτηκε επίθεση από μια δύναμη που ήταν φίλα προσκύμενη στον τότε υπο, υποδημιουργία άξονα. Τη Σοβιετική Ένωση, βάσει του συμφώνου Μολότο Βρίμπεντροπ. Έτσι λοιπόν οι Φιλανδοί στο, στο Σοβιετοφιλανδικό πόλεμο του 1939 40, Δεκέμβριο-Ιανουάριο του 1940, είχαν την πρώτη απώλεια εδαφών σε βάρο τους, τους, και υπέρ των Σοβιετικών, γεγονό που οδήγησε στην ένταξή τους στη, στη, στη συμμα... με το Τρίτο Ράιχ. Είναι πολύ γνωστή η γραμμή Μάνερχάιμ από τον στρατάρχη Μάνερχάιμ, σου στην, στην, κατα, στην, καταγωγή, συγγνώμη, έχω πολλά σαρδάμ σήμερα, ε, στρατάρχη των Φιλανδών. Ο Μάνερχάιμ είναι εκείνο ο οποίος έδωσε πολλά και σκληρά μαθήματα Σοβιετικούς. Τελικώς η Φιλανδία μετά το πέρασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι, ενώ το Τρίτο Ράιχ έχανε μετά το 1943-1944 σημαντικό έδαφο από αυτό που είχε κερδίσει κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών τη επιχειρήσεω Μπαρμπαρόσα, αποφάσισαν πλέον να βγουν εκτό του πολέμου και το καθεστώ τη Φινλανδοποιήσεω είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζαμε μέχρι πρώτη, γιατί αυτό έχει πάψει πλέον να ισχύει, ω μια μικρά δύναμη απέναντι σε μια τεραστία, σε μια υπερδύναμη που, ουσιαστή, που δεν της επιτρέπει να επιλέξει το δικό της γεωπολιτικό προσανατολισμό και να υλοποιήσει τα δικά της γεωστρατηγικά οράματα ε, θέλω και πρέπει. Τώρα λοιπόν η Φινλανδία καταρρύπτει πλέον, σκίζει αυτό που λέγεται φινλανδοποίησης, δεν μπορούμε να το πούμε πλέον, γιατί πώς να το πούμε, αναφέρουμε, όταν πλέον πριν ακόμα ετηθεί την ένταξη στο ΝΑΤΟ ζήτησε να προμηθευτεί 65 F-35. Τα 65 F-35 είναι όπλα πρώτου πλήγματος. Άρα λοιπόν η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας θα κλειδώσει όλη την περιοχή της Βαλτικής διότι θα είναι η Βαλτική μία κατά 99% νατοική θάλασσα. Όλες οι χώρες, η Πολωνία, η Γερμανία, η Δανία, μέχρι τα στενά Σκάγερα και Σκάταγάκη, Σκάγερα και στην περιοχή, τα στενά τη Δανία δηλαδή, εδώ, ε, θα ελέγχεται από νατοϊκέ δυνάμει. Και ενώ μέχρι πρώτη η Εσθονία, η οποία ήταν απομονωμένη ω προγεφύρωμα μαζί με την Λετωνία στο βορρά και θα αντιμετώπιζαν την κύρια επιθετική προσπάθεια των ρωσικών δυνάμεων, τώρα πλέον έρχεται και η Φιλανδία, η οποία με το δικό της τρόπο και με F-35 που δεν έχουν αγοράσει οι βαλτικές δημοκρατίες, θέτει όλες εκείνες τις μίζωνος γεωστρατηγικής αξίας και σημασίας λόγω ναυτικής γεωγραφίας, ναυτικές και αεροπορικές βάσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Μουρμάνσκ και στον Αρχάγγελο, κάτω από την απειλή των νατοικών όπλων και συστημάτων. Η η ίδια η Αγία Πετρούπολη αισθάνεται την πίεση και από τον Βορρά, όπου πλέον είναι προφανές ότι ως απόρρια της εισβολής των Ρώσων ή στην περιοχή της Ουκρανίας, αυτό δημιουργεί μια νέα γεωστρατηγική αντίληψη στην περιοχή της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθώ περισσότερο με τις επιχειρησιακές δυνατότητες του μέλλοντος της ειδικώς της Φιλανδικής Αεροπορίας, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πλέον το ΝΑΤΟ αποκτά πάρα πολύ σημαντικά μεγάλη σε έκταση χερσαία σύνορα και η Φιλανδία θα είναι η πρώτη χώρα που θα έχει τα πιο εκτενή σύνορα χώρας μέλους της Ατλαντικής Συμμαχίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τον νέο γεωπολιτικό ουσιαστικό υπαρκτό εχθρό την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά αποκλειδονισμού. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο και ο Ταγί Περντογάν προσπαθεί, γιατί αντιλαμβάνεται τα, 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 τα κέρδη και τι ζημίε που ενδεχομένω θα αποκομίσει από μια συνέχιση αυτή τη πολιτική, η οποία έχει ένα στόχο έχει και σκοπό να κερδίσει χρόνο για του Ρώσου, γιατί κερδίζει χρόνο με τι αρνήσει του Ερντογάν. Το πρώτο πράγμα που κερδίζει μια άρνηση είναι ο χρόνο και εκεί που θα περιμένανε να ολοκληρωθεί η ένταξη. Θα υπάρχει ένα τουρκικό κοινοβούλιο το οποίο πότε δεν θα μπορεί, πότε θα διαφορεί, πότε θα έχει άλλα ζητήματα και θα παρατείνει το χρόνο, είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτό, τη εγκρίσεω εντάξεω των δύο αυτών σημαντικών χωρών ή στην Ατλαντική Συμμαχία. Και φυσικά το ζητούμενο είναι η διαπραγμάτευση. Και φυσικά το ζητούμενο είναι οι τουρκικέ απαιτήσει για μια σειρά από περιφερειακά αιτήματα. Το θέμα όμω είναι ότι με αυτόν ακριβώ τον τρόπο οι δύσεις, αντιλαμβάνεται, και αναφέρομαι στο σκληρό πυρήνα τη Δύση, ότι η Τουρκία ήδη έχει λύσει και του τελευταίου κάβου, όπω τα λέμε με την ναυτική ορολογία, του πιο σημαντικού κάβου, και τώρα πλέον οι απομένουν ορισμένα σκηνιά μικρά. Οι κάβοι έχουν φύγει, όπου το πλοίο μπορεί να αποπλεύσει, με, τη μόνη με το μόνη διαφορά ότι η ξηρά είναι η Τουρκία και το πλοίο. Είναι η συμμαχία. Το πλοίο θα αποπλεύσει, όχι η ξηρά. Και θα ψάχνουν να βρουν γιατί η ξηρά απομακρύνεται από το πλοίο. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Οφείλω να συγχαρώ το φίλο μου, τον στρατηγό εν αποστρατεία των τεθωρακισμένων, τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, γιατί στο Liberal παρουσίασε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κατατοπιστικό άρθρο για μια οργάνωση-ορχήστρα που ονομάζεται Mozart Group ο Κώστας Ολουκόπουλος, αρθογραφώντα για χρόνια στο Λίμπεραλ, ένα καθήλυνα αρμόδιο και ειδήμων, όχι μόνο τα περί των διεθνών γεωπολιτικών γεωστρατηγικών, αλλά και εν γέννη των αμυντικών θεμάτων, μα έδωσε μια εικόνα η οποία ίσω δεν ήταν και, είναι και πάρα πολύ γνωστή. Θεώρησα λοιπόν φρόνιμο και ορθόν να σα μιλήσω για έναν συνταγματάρχη αναποστρατεία του Αμερικανικού στρατού, κάποιον Άντριου Μέλμπορν, ο οποίο είχε διατελέσει και αναπληρωτή διοικητή των, τις δυνάμεις των ειδικών επιχειρήσεων που είχαν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην περιοχή της Συρίας, που στη συνέχεια ζήλεψε, ενθαρρύνθηκε, μάλλον το δεύτερο, την δόξα της ομάδος Βάγνερ, των μισθοφόρων δηλαδή, των αντιστοίχων που έχει συγκροτήσει η Ρωσική Ομοσπονδία για να προωθεί κάτι σαν Ρωσική Λεγιώνα των Ξένων, αλλά στο πολύ πιο μισθοφορικό από η καθεαυτού Λεγιώνα των Ξένων, και να μπορεί να επιχειρεί σε διάφορα μέτωπα χωρίς να εμπλέκονται αυτομάτως τα ρωσικά στρατεύματα. Τους είδαμε και με τις παραλλαγέ των πρασίνων ανθρώπων, τα μικρά πράσινα ανθρωπάκια όπως τα είχαν ονομάσει, στην περιοχή της Κρυμαίας, κατά τα γεγονότα το 2014. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο κύριος Μέλμπρον, είναι εκείνο ο οποίο έφτιαξε την ομάδα αυτή, η οποία επιχειρεί από τις πρώτες ημέρες στην Ουκρανία. Τι κάνει Αυτά μα τα λέει το άρθρο του κ. Λυκόπουλο. Εκπαιδεύει τον Ουκρανικό στρατό και την Εθνοφυλακή στο να αποκτήσουν βιώσιμε ικανότητε αντιμετωπίση των ρωσικών στρατευμάτων. Μόνον αυτό. Όχι. Μίλησα για ενορχίστρωση. Η ενορχίστρωση είναι δική μου λέξη. Σχετίζεται με τον Μότσαρτ. Του εκπαιδεύει, του ενορχιστρώνει στι τακτικέ. Εκπαιδεύει σε επιχειρησιακέ τακτικέ αξιωματικού. Υπαξιωματικού. Τελικά αυτή η ομάδα υπάρχει για να μπορεί να εκπαιδεύει τους Ουκρανούς πρώτα απ' όλα πώς θα μπορέσουν να αφομοιώσουν, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, όλο εκείνο τον βαρύ οπλισμό ο οποίος έρχεται και πρέπει με ταχύτατους τρόπους και ρυθμούς να, γίνουν, να γίνει φιλικός στη χρήση και αμέσως επιχειρησιακός από τους Ουκρανούς. Εκπαιδεύει ελευθέρους κοπευτάς. Λέγεται, το γράφει και μέσα αυτό το άρθρο, για μία ακόμη φορά συγχαρητήρια στο φίλο μου Κωνσταντίνο, θα διε. Γράφει ο κ. Λοιπόν, Λουκόπουλος, Λουκόπουλος ότι πιθανότατα αυτές οι ενέργειε τι εκπαιδευτικέ πιθανόν να οδήγησαν και στην εξουδετερώση ανωτάρων και ανωτάτων Ρώσων αξιωματικών λόγω τη εμπλοκή τη ομάδος Μότσαρτ. Φυσικά έχουν εκπαίδευση στην δημιουργία των λεγόμενων Εκρηκτικών μηχανισμών των IED, uh, Improved Explosion uh, Devices, και από εκεί και ύστερα να μπορούν να λύνουν μια σειρά από θέματα λογιστικής υποστηρίξεως, να διασώζουν, ούτω ώστε να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερους τραυματίες, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη διατήρηση και στη διάσωση του ανθρωπίνου δυναμικού οι Αμερικανοί, και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμοι ή στου Ουκρανού. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά άγνωστα αντικείμενα. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι εμεί δεν εμπλεκόμαστε σε μάχε. Αλλά ποιο μπορεί αυτό να το αποδείξει. Εμεί δεν είμαστε σαν την ομάδα Βάγνερ. Αλλά ποιο μπορεί αυτό να το, να του ισχυριστεί με τα βεβαιότητα, όταν πλέον τα στοιχεία που έχουμε είναι λυπή και η ομίχλη του πολέμου και των ψυχολογικών και των ψευδοεπιχειρήσεων καλύπτει αυτή τη στιγμή όλο το, το, όλο το έδαφο τη Ουκρανία. Μια Ουκρανία η οποία η πέμπτη μάχη, όπω έχω ονομάσει, του Χαρκόβου, μάλλον εξελίσσεται πολύ σε βάρος των Ρώσων και πιθανότατα να, ζου, να ζήσουμε στο μέλλον μια έκτη μάχη που θα είναι μια αντεπίθεση των Ρώσων προκειμένου να καταληφθεί επιτέλους στο Χάρκοβο. Γιατί μετά από την υποχώρηση από το Κίεβο, στην περιοχή του Χαρκόβου διακρίνεται μια μεγάλη υποχώρηση των Ρωσικών δυνάμεων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες καταστροφές. Το διαδίκτυο βρίθει από πληροφορίε για καταστροφές των περίφημων... Ε, μηχανοκίνητων euh, τακτικών ομάδων επίπεδου τάγματο επιλαρχία μοίρα που διαθέτουν οι Σοβιετικοί. Και, συγγνώμη, οι Ρώσοι, βλέπετε γλώσσα λανθάμψα, αλλά με τόσα χειροδρέπανα τα οποία κυκλοφορούν τι τελευταίε μέρε και στη Ρωσία και αλλού, η σύγχυση μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και δεδομένη. Ε, και εν κατακλείδη, η επόμενη εβδομάδα, ναι, η επόμενη εβδομάδα, θα είναι εκείνη που θα δείξει εάν πράγματι οι Ρώσοι έχουν τη δυνατότητα να αγκιστρωθούν και να μην εγκαταλείψουν άλλο έδαφο, δεδομένου ότι υπάρχει τι τελευταίε 15 μέρε, 20 μέρε, μια συνεχώ αυξανόμενη ουκρανική επιχειρησιακή επιθετική δραστηριότητα που φέρνει σε πολλά σημεία σε δύσκολη θέση του Ρώσου. Θα το δούμε. Κάθε στρατό έχει τους του σχεδιασμού του άλλου. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Κάθε στρατό λοιπόν έχει του σχεδιασμού του και υπάρχει και ένα πολύ γνώριμο στρατό στην Ελλάδα, το στρατό σε εισαγωγικά, αν θέλετε, που με την πρώτη ευκαιρία κομματικό στρατό καταλαμβάνει την Ακρόπολη, με την πρώτη ευκαιρία αναρτά πανό, τα οποία απηχούν τι δικέ του πολιτικέ και ιδεολογικέ απόψει, δεν συμφωνούμε με αυτέ. Εμεί αυτό που θέλουμε να σχολιάσουμε είναι χρησιμοποιώντα μία φράση από τον Κλάβδιο Ελιανό στην ποικίλη ιστορία μια φράση την οποία την επαναλαμβάνει και ο Ευστάθιος αργότερα, «Έξεστη κλαζομενής ασχημονή». Γιατί το λέω αυτό. Η ιστορία αναφέρει, το γράφει ο Κλάδιος Ελιανός, ότι όταν οι κλαζομένοι σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων είχαν επισκεφτεί την Σπάρτη, κάποιοι εξ αυτών κάθισαν στους θρόνους των πέντε εφόρων, τους μαύρισαν και επειδή ασχημόνησαν, οι Λακεδεμόνοι με την πρωτοποίηση των εφόρων έβγαλαν μια ανακοίνωση όπου ουσιαστικά δεν καταγγέλουν με τρόπο σαφή και προκλητικό και άμεσο αυτέ τι δράσει, τι προκλητικέ των κλαζομενίων, αλλά με την φράση που έμεινε παρημιώδη, έξεστε, έξι δευτέρα φύση. Συνηθίζεται στου κλαζομενίους να ασχημονούν. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με μια ομάδα του πολιτικού κόσμου της χώρας, η οποία δεν πιστεύει στο έθνος, μια ομάδα η οποία έχει πολύ βαρύ ιστορικό αμαρτωλό παρελθόν και συνεχίζει να ασχημονεί, αναγνωρίζοντας πλέον και εμείς ότι επειδή είναι πολίτες μας, γι' αυτό λοιπόν, και δεν είναι, και δεν είναι κάτι το διαφορετικό, τους αποδίδουμε αυτόν ακριβώς τον χαρακτηρισμό ότι συνηθίζεται αυτού του τρόπου που για μας είναι ασχημονή. Θεωρείται ως ασχημονή. Για εκείνους θεωρείται ως ε, πολιτική παρέμβαση. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, σήμερα είναι 17η Μαΐου, το 1914, λοιπόν, έχουμε την υπογραφή του Πρωτοκόλου της Κερκύρας. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο αναφοράς όπου η Βόρειος Ήπειρος, η Βόρειος Ήπειρος, τη βλέπετε, Βόρειος Ήπειρος, απέκτησε την αυτονομία της. Γιατί το αναφέρω. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτή η πράξη, η οποία είναι νόμιμη, βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. Δεν έχει υπάρξει κάτι διαφορετικό από αυτό. Δεν έχει υπάρξει κάτι το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να το δούμε με αναθεωρητικό τρόπο. Μάλιστα η ιστορία αναφέρει ο Γιώργος Χριστάκης Σαβέροφ, ο άνθρωπο ο οποίο πρωτοστάτησε και συνομόλησε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αργότερα διατέλεσε και δύο φορέ υπουργό επί των εξωτερικών τη χώρα μα και μάλιστα επί κυβερνήσεω του Γούνερη και ήταν εκείνο ο οποίο κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ένθερμο υποστηρικτή τη εξόδου τη χώρα μα με την Αντάντ. Μια έξοδο η οποία, εάν είχε πραγματοποιηθεί, θεωρούμε ότι η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικώ. Σε όλο αυτό το σχέδιο, σε όλη αυτή την μεγάλη, τη μεγάλη εθνική ιδέα των βόρειο υπηρωτών, οι χυμαριώτες έλεγαν και επέμεναν, χυμάρα, ε, γη ελληνική, έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητες, αλλά θέλουμε να ενωθούμε με την Ελλάδα. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι όχι πολέμησαν για να φτάσουμε μέχρι το σημείο της υπογραφής του Πρωτοκόλου της Κερκύρας, αλλά κυρίως εκείνους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια υπέφεραν τα πάνδυνα κάτω από δύσκολε καταστάσει στο το καθεστώ του, Χότζα και να για να διατηρήσει η περιοχή την ιστορική τη ελληνική κληρονομιά. Γιατί και η γη τη Βορείου Πύρου είναι ελληνική. Ο πρίγκιξ Βίν το Αλβανό μαζί με τον Γεώργιο Χριστάκη, ζωγράφο, ήταν εκείνοι οι οποίοι υπέγραψαν το πρωτόκολλο τη Κέρκυρας. Και θέλοντα πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό να απευθυνθώ στους Βόρειο Υπηρώτο στου αδελφού μα, οι οποίοι πρέπει να θυμούνται και να τιμούν τη σημερινή επέτειο, ότι είναι οι αυτού που πραγματικά αποδίδονται οι φράσει παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν τη δινή ευελπίδε. Σα ευχαριστώ.